Με τα επιτόκια δανεισμού να έχουν εκτιναχθεί και το εισόδημα να βυθίζεται, η Ελλάδα βρίσκεται στον προθάλαμο ενό νέου κύματο κόκκινων δανείων και πληστηριασμών. Σήμερα ακούμε ότι θα παγώσουν για του ενήμερου δανειολήπτε τα επιτόκια από τυχόν νέε αυξήσει. Σήμερα η κυβέρνηση έδωσε εν μέσω κρίση χείρα βοηθεία στι τράπεζε να αποκομίσουν κέρδη 4 δισεκατομμυρίων, και τώρα οι τράπεζε δίνουν εν μέσω προεκλογική περίοδου χείρα βοηθεία στην κυβέρνηση με ένα μέτρο ασπιρίνη για του δανειολήπτε. Πιστεύει κανεί ότι αυτή είναι η λύση σε ένα δραματικό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει. Μόνη η ρεαλιστική και δίκαιη λύση είναι η ρύθμιση χρεών, η προστασία τη πρώτη κατοικία, η υποχρέωση των πιστωτών να προσέρχονται σε διαδικασία συμβιβασμού με του δανειολήπτε, η δυνατότητα δικαστική προσφυγή. Το ρεαλιστικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δηλαδή για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία τη πρώτη κατοικία.